Οι ακαδημίες του Αχιλλέα Τριανδρίας το πρωί της Κυριακής έπαιξαν μπάσκετ και διασκέδασαν σε μια αθλητική και συνάμα πρωτότυπη γιορτή. Οι μικροί αθλητές και οι μικρές αθλήτρες εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις αποκριάτικες στολές και μάσκες τους. Νομίζω το σημερινό είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Φέραμε τα παιδιά εδώ τη Μένα Καρναβάγια να παίξουν τρεις εναντίον τριών και διάφορα διαγωνιστικά παιχνίδια. Στόχος του Αχιλλέα Τριανδρίας είναι να περάσει στους μικρούς μας αθλητές ότι το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα διασκέδαση και ότι στα παιδιά δεν υπάρχει σκορ. Να αγαπήσουν, να τα φέρουμε πάλι κοντά στα γήπεδα και τους γονείς και τα παιδιά, να φέρουμε τον μπάσκετ εκεί που ήταν πριν μια δεκαετία. Οι προπονητές των Ακαδημιών μαζί με τα μικρά παιδιά διασκέδασαν στο πνεύμα του καρναβαλιού, με τους γονείς να καμαρώνουν τους μικρούς αθλητές και αθλήτες από την κερκίδα. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας εδώ και μια δεκαετία, γιατί από τότε που ανελάβαμε μαζί με τον Τζισμπετζή, τον Γιάννη, τον πρώην υπεύθυνο, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και ειλικρινά πιστεύω ότι ο Αχιλλέας Τριανδρίας είναι από τις καλύτερες ακαδημίες της Βορείου Ελλάδος. Το πιστεύω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Το θέμα είναι ότι, τέλος πάντων, πάμε αλλού. Πολλά παιδιά μας φεύγουν μετά τα προπαιδικά σε μεγάλες ομάδες, αλλά πλαισιώνουν κιόλας οι εθνικές ομάδες εφήβων, παιδών, είναι παιδιά που έχουν περάσει από τον Αχιλλέα Τριανδρίας και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Γιατί διάλεξες να ντυθείς ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της Γαλατά? Για να παίζω πιο άνετα. Σ' αρέσει το μπάσκετ? Ναι. Σήμερα διασκέδασες εδώ? Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, όλοι τα χρωστάμε στο coach που έκανε αυτό το πάρτι για μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ σήμερα και πάω τόσο χρόνο στον Αχιλλέα. Γενικά μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει πολύ το άθλημα. Μου αρέσει πολύ που άρχισε αυτό το άθλημα, γιατί έχει καλά παιδιά, καλούς προπονητές ιδιαίτερα. Και παίζεις μπάσκετ ημένος καμπό σήμερα? Ναι, και είναι πολύ, πολύ όμορφη στιγμή. Μου αρέσει γενικώς. Γιατί? Γιατί είναι ωραίο άθλημα και και ο πατέρας μου το έκανε όταν πήγαινε και αφού στον Αχιλλέα και είπα πάνε άρθω κι εγώ. Εσύ μικρός δεν είσαι για να πας φαντάρος? Ναι, είμαι. Αλλά... Γιατί γίνεται και φαντάρος? Γιατί είναι και ο παπάς μου φαντάρος και γι' αυτό. Αθλητές και προπονητές στο τέλος της εκδήλωσης, αφού διασκέδασαν με την ψυχή τους, ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά με ακόμα πιο πρωτότυπες μάσκες και στολές.